Άδειοι δρόμοι. Ερημιά. Αυτό είναι το σκηνικό που επικρατεί σε μία από τις δημοφιλέστερες περιοχές του Ηρακλείου, την Αμουδάρα. Αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τίποτα δεν θυμίζει την κίνηση των προηγούμενων ετών. Ώρα 12 το μεσημέρι και η κίνηση στο παραλιακό μέτωπο της Αμουδάρας είναι εμφανώς μειωμένη, αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όπως δηλώνουν οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μπορεί η τουριστική κίνηση να είναι αυξημένη και να προτιμάται αυτός ο προορισμός, όμως τα ταμεία τους είναι σχεδόν άδεια. Πολλοί κόσμος με χαμηλό μπάτζετ. Και δεν βγαίνουν και αυτοί που βγαίνουν δεν ψωνίζουν. Ψωνίζουν με μικρά ποσά. Πάρα πολύ μικρά ποσά. Πτωτική τάση εμφανίζει ο τζίρος των καταστημάτων με τους επαγγελματίες του χώρου να κάνουν λόγο για ποσοστά που αγγίζουν το 40%. Γύρω στο 40%. 40% πάνω. Την ίδια στιγμή, επιχειρηματίες σε εστίαση και λιανεμπόριο μετρούν στα δάχτυλα τους πελάτες. Όπως δηλώνουν στην κάμερα της Κρήτη TV, ο κόσμος υπάρχει, όμως όχι στα μαγαζιά τους. Έχω παρατηρήσει πως είναι, έχει πέσει. Ο κόσμος παλιά κυκλοφορούσε στον δρόμο, άφοβα. Τώρα ό,τι βλέπετε, λες και δεν υπάρχει άνθρωπος. Λες και είναι Δεκέμβρης. Υπάρχει φουλ τουρισμός, αλλά δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει τουρισμός, υπάρχει τουρισμός. Πάντως οι επισκέπτες φαίνεται ότι δεν έχουν τους ίδιους προβληματισμούς, καθώς είναι εφοδιασμένοι με θετική διάθεση για να περάσουν όμορφα τις διακοπές τους. That not a problem for us because we just are in the hotel and we can make just what we want, so that not a problem for us. Poland is the same, so it's not problem. This is my first time in Greece, in Crete, and it's amazing. This is amazing place.